Οπ! Να είμαστε. Τι έγινε, Βασίλη μου, τι σε προβληματίζει, αγόρι μου. Τι σε προβληματίζει, Βασίλη μου. Θέλω να βάψω ένα σκητάρι. Ναι, θα σου βάψω ένα σκητάρι. Γεια σας, τι κάνετε. Ο Μάκης είναι, νομίζω είναι λίγο αδερφή. Λίγο. Λίγο. Άμα λίγο δεν πειράζει. Α, εντάξει. Α, πολύ να μην είναι. Πολύ να μην είναι. Να είμαστε πάλι στο Digital Fantasy. Άκουσα κάτι, άκουσα κάτι για σένα, δεν θα σου πω τι είναι, θα το δεις στο blog. Θα το δεις στο blog. Όχι. Θα παίξουμε Warhammer. Εγώ παίζω με τον Κυρλευτέρη τον Αιώνιο και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα. Θα παίξει με τον Γόγο τον Ιόνιο. Νέκρονς εναντίον Νέκρονς. Νέκρονς εναντίον λίγο πιο αργούς. Ναι. Γεια σας Γόγε. Κάποιος πούστης δεν μου φέρει το κώδικ μου. Για να παίξω όρκ σήμερα. Και θα παίξω με τους δαίμονες. Κατάλαβες φίλε μου. Τι λέει? Όταν λέω εγώ ότι είναι πούστης δεν με ακούει. Καιρόχωνας εδώ. Όταν του λέω εγώ ότι είναι πούστης δεν με ακούει. Δεν σε ακούει. Εγώ 2 μήνες περίμενα τον Αζραήλ. Και πούστης και κουφός. Τι είναι, τίποτε είναι. Καμουφλάς κάνω που δεν φαίνομαι. Μαζί παίζετε? Ναι. Αλλά έκανα καμουφλάς, μπήκε μέσα και δεν πήρα χαμπάρι. Άρα σήμερα έχουμε 3 κόστιδες στο μαγαζί για να παίξουν Warhammer. Κώστας 1, Κώστας 2 και Κώστας 3. Έχουμε έναν Γιώργο, ένα Λευτέρη και ένα Γλιγόρη. Και πόσους κόστες? 3. 3. Ναι. Αυτά δεν πήγαν. Κάποτε είχαν 3-4 Γιώργηδες. Πού είναι αυτά τα πράγματα? Αλήθεια, πού είναι και τις ημέρες που είχαμε Γιώργηδες. Είχαμε Νικολίδες, πολλούς επίσης. Ναι. Τώρα έχουμε Κωστίδες. Κωστίδες, μόνος. Μάλιστα. Εσείς τι δεν είχαμε ποτέ? Γιάννη. Είχαμε το Γιάννη που είναι διπλός. Ναι. Αλλά αυτός πλέον έχει γίνει υπέρτιστη. Είναι υπέρτιστη. Σκέφτε το εξής όμως, 21 Μαΐου θα γίνει γλέντι εδώ πέρα με 3 κόστιδες. Ισχύει. Ισχύει. Και με πόσες λένες. Αυτό! Τι ξέρεις τι δεν λένε. Ασφαλώς. Γράφτε μας και εσείς τα σχόλια ποια λένε ξέρετε και συνεχίζουμε το vlog μας. Τι ώρα είναι αυτή που ήρθες Δευτέρη, 6 ώρα είναι. Η προσυμφωνημένη ώρα. 6 ώρα έχουμε ραντεβού, τι ώρα είναι αυτή που έρχεσαι. Τι ωραία. Και εγώ ήθελα, είμαι εδώ πέρα τόση ώρα και λέω. Είναι 6 ακριβώς. Ιδού η ακρίβεια. Τι ωραίο είναι αυτό, έχει καλκουλέτερ. Με μαθηματική ακρίβεια. Όχι, δεν έχει καλκουλέτερ. Εσύ είσαι καλκουλέτερ όμως. Ιδού η ακρίβεια που σου προσφέρει η άψυχη υπολογιστική ισχύς του τεχνολογικού ρομπότ. Μάλιστα. Με λίγα λόγια άργησε. Δεν άργησε, ρε μαλάκα. Και εγώ με τόση εδώ πέρα και λέω, πού είναι ο δίπαλός μου, δεν έχει έρθει. Με έχει στήσει. Αλλά όντως είχαμε συμφωνήσει 6 ώρες. Έχω μηνύματα. Έλα σκούπα. Το βίντεο. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Και κανένα από όσου είναι γύρω του. Παντόσφαιρε, τι κάνει. Καλά. Γιατί δεν παίζει σήμερα εγώ. Δεν πιέζει να παίξω. Εμένα ο αντίπαλό μου τη επόμενη αγωνιστική είναι αυτό εκεί που θα τον βρω και θα τον καταστρέψω. Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό. Την απειλή. Εγώ θα παίξω μεγάλη πέμπτη με τον Βασίλη Στάμου. Μεγάλη πέμπτη. Θα σταυρώσει τον Βασίλη Στάμου. Και μεγάλη μάχη που λέει η παροιμία. Θα τον δικάσω τη μεγάλη πέμπτη. Να σα τελειώσαμε ανθρωπάκια τη νέα τάξη πραγμάτων. Ότι ψάχνει πιτόρο, ε. Ψάχνεις πιτόρο. Τι είναι αυτό. Δεν κάνει κανένα σοβάρισμα για να βάψει τίποτα. Εντάξει, φίλε. Οι καριέρες έχουν αλλάξει. Ναι. Τι δίνεις, αυτά που θέλουμε για το μέλλον. Προσφέρω. Τι απέγινε το φορτηλίζει. Έγινε φορτηπιτόρο. Κάπως έτσι. Προσφέρω αγάπη και ένα σεβαστό ποσό. Φορτηπάσκετμπολ. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Λίγο φορτηλίζει εκεί μέσα. Έχει λεμονιά. Αν δεν έχει λεμονιά. Τι νομίζω ότι έχει λεμονιά. Αυτό πάλι τι είναι, Σταύρο? Αυτά είναι τα οπτικά και τα οπτικά, πώς σου φαίνονται? Είναι καταπληκτικά, δηλαδή εντάξει. Είναι τρομερά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι κάνουν και άλλοι και πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Τι κάνετε εδώ πέρα? Αρχίζουμε. Γιατί είναι ξαπλωστή? Γιατί δεν κάθονται όρθιοι. Κουραστήκανε στο σκεφτόλου. Ωραία λοιπόν. Ισχύει, είναι γερόντια. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε το AP-1 γίνεται 0. AP-0, ναι. Το έχουμε? Το έχουμε. Το έχουμε. Και το πιάνει με το... Άρα με το κάνει. Άρα θα κάνει οικογένεια. Του Χιντ Κέιτς. Συγχαρητήρια, μπράβο Λεωνίδα. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μην τον αφήσεις. Μην πίνεις νερό, θα σκουριάσεις. Πιες μια μπύρα καλύτερα. Είναι νωρίς. Ποτέ δεν είναι νωρίς για μπύρα. Τι έχουμε εδώ?
Τι γίνεται, για να δώσει μια εικόνα. 15-15. 15 όλα λοιπόν. 15 όλα. Ένα ντέρμπι. Ένα ντέρμπι γεμάτο αγωνία. Το χρυσό ντέρμπι της Ίων. Όχι, όχι. Τι γίνεται, εντάξει. Εντάξει, πώς θα σκοτώσεις units, θα πίνεις objectives. Ένα μόνο units. Α, δώσε το μισητό μου αντίπαλο. Σκοτώνω και να ξαναβγαίνω, σκοτώνω, ξαναβγαίνω, σκοτώνω, ξαναβγαίνω, σκοτώνω. Γίνεται χαμός στον αντίπαλο. Είναι 8 και 20, αλλά σήμερα θα πεις μπύρα για τα πασίγματα, ε. Ναι, για να πιω μετά. Έχει πάρτι σήμερα. Σωστά, ναι. Με κάθε ποτό που παίρνεις, μπαίνεις στην κλήρωση για να πάρεις και άλλο ποτό, ε. Μπαίνεις στην κλήρωση για να πας σε μια φανταστική συναυλία το καλοκαίρι. Για να πάρεις και άλλο ποτό, τέλος πάντων. Έρχομαι. Τι έγινε, Παλουκαριά, δώστε μια εικόνα. Δύο Devastation. Ένα damage το καθένα. Ένα damage το καθένα, ναι. Προηγείται ο κουμπάρος, αλλά άμα δεις και το κουμπάρος, είμαστε ισοδύναμοι. 27-21. Even battle. Even battle. Και εδώ τελειώσαμε εδώ. Μπα. Όχι ακόμα, ε. Έχει πολύ ψωμί. Έχει ψωμί. Ωραία. Ας πάρουμε μια πίδα. Μύθος ημάμος. Το αιώνα δίνει. Μύθος ημάμος. Λοιπόν, πατήστε παύση στο βίντεο. Μύθος ημάμος και θα δείτε σε λίγο τι ήταν. Μπύρα! Εντάξει! Θα φέρω μια μπύρα! Μπράβο! Assassination! Μετά από δύο γύρους στο τρίτο δεν καταφέραμε. Φιστίκι. Σκοτώσαμε! Τον σκοτώσαμε, παιδιά! Και επειδή είναι και έτσι πλήκο. Τον σκοτώσαμε, κολοδάχτυλα! Να δούμε, θα παίξει ποτέ μπάλα στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Αυτός. Θέλει να είσαι μάρτυρας. Ναι. Αυτός είναι νέκρον, όχι ο άνθρωπος. Τι μάρτυρας. Πήγε φοβά. Ναι, δεν ξέρω. Α, γράφει το σειρά. Κάμε μαλακές και γράφει το. Η απάντηση στο quiz. Τέσσερα ολόκληρα. Κάνεις το παιδιά. Χάσα, εσύ κάτι αντίστοιχο και εγώ έχασα. Πόσο έχασα. 83-47. Δεν χάλασε. Σε αφήνω πίσω. Πουστόνεα με τα νέκρο σα. Πουστρό. Και έπαιξε με λιγότερε πόντου. Έχασα 80 πόντου. Πουστόνεκρα με τα ρόδια σα. Ε. Από τι έχασε. Ωραία. Πάντω σε αυτέ τι κάνε μόνο τι πρώτα αποστολέ. Εδώ τι γυρνάμαστε. Βλέπω που μάρω. Bring it down και deploy teleport. Α, έχει double score ο κουμπάρο. Και τι γυρνάμαστε. Τέσσερα. Τέσσερα. Γύρω 4. Έτσι είναι οι Necrons. Άλλη φορά θα παίζουμε κανονικό ξύλο, physical. Όχι βυζαράκια. Πουνίδια. Κανονικά έτσι. Άπλητος να είναι σε χαρακτήρα. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά από σήμερα για μας και για εσάς. Εσύ έχεις να πεις κάτι. Τι να πω. Τι να πεις. Θα βάλω μια φανταστική φωτογραφία σου στο τέλος. Μπορεί να την κάνω και thumbnail τη φωτογραφία σου. Είναι από τις πιο ωραίες δουλειές σου. DF Multiverse. Αυτά θα λέμε στο επόμενο vlog, το οποίο ελπίζω να είναι σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά. Μπορεί και όχι.